la ila ila la homa madu rasulilai. Επιμέλεια Γιώργος Πιτροπιανάκης. Είμαστε πάλι εδώ για να σας πούμε τα πάντα για τις τροφές. Όχι τα ποτά. Συγγνώμη κύριε Φλάσκ. Πάμε σε ένα πιτ. Και στο μενού αυτής της εβδομάδας έχουμε... φρούτα και λαχανικά. Αν τρώτε πολλά φρούτα και λαχανικά, θα έχετε υγιές δέρμα και γερά δόντια και κόκαλα. Έτσι είμαι πολύ περήφανη που ανήκω σε αυτή τη διατροφική ομάδα, γιατί σας κάνουμε πολύ καλό. Και σήμερα είμαστε όλοι μέλη της συμμορίας φρούτων και λαχανικών. Εγώ σαλάτα, μαρούλι και αγκούρι που είναι λαχανικά και ντομάτα που είναι φρούτο. Και εγώ έχω χυμό πορτοκάλι. Είναι υπέροχο φρουτοποτό. Γιπ, 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 μούρα. Και τελευταίος, αλλά όχι αμεληταίος, ο γιπ μας είναι γιαούρτι μούρων που τον κάνουν αληθινό μέλος της ομάδας λαχανικών και φρούτων. Ζήτω! Δυστυχώς, έχουμε ένα καλεσμένο στο καλάθι μας σήμερα που δεν ανήκει σε αυτή την ομάδα. Μάλλον πρέπει να αντιλυπόμαστε πράγματι, γιατί δεν είναι πολύ υγιεινή. Βγες λοιπόν έξω από εκεί. Δεν είναι σωστό να κάνεις αταξίες και να κρύβεσαι επειδή είσαι διαφορετική. Είναι πακέτο πατατάκια. Στην πραγματικότητα δεν είμαι τόσο διαφορετική από εσάς. Βλέπετε, τα πατατάκια μου είναι από... Δεν ξέρω γιατί είναι εδώ σήμερα. Δεν έχει θέση ένα πακέτο πατατάκια σε ένα πρόγραμμα για φρούτα και λαχανικά. Όχι, 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 αλλά βλέπετε, τα πατατάκια είναι από... Κι όμως είναι καλεσμένοι μας. Εσύ κάτσε εδώ και δες. Ευχαριστώ. Σστ, απαγορεύεται ο θόρυβος. Ω, κοίτα, να είσαι άρα. Σήμερα είμαστε στην αγορά Brixton και ρίχνουμε μια καλή ματιά. Λοιπόν, τι βλέπετε σε αυτό το μπάγκο? Φρούτα! Αργότερα σήμερα στο σχολείο θα φτιάξουμε φρουτοσαλάτα. Ωραία λοιπόν, τι να αγοράσουμε? Μπανάνες! Ποιες σου αρέσουν? Ποια? Τα κεράσια? Πόσο κάνουν? 105. Ω, κοιτάξτε αυτό το μπάγκο. Τι θα αγοράσουμε εδώ? Μάγκο! Μπορούμε να πάρουμε αυτό καθώς και αυτό εδώ. Πόσο κάνουν? 85. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά από τα φρούτα αυτού του πάγκου παράγονται μόνο σε θερμές χώρες που έχουν πολύ ήλιο. Φρούτα όπως τα μάγκο και οι μπανάνες. Αυτά είναι μπανανιές. Βγάζουν ωραία μου λουλούδια και μετά όταν πέσουν τα λουλούδια μπορείς να δεις τις μικρές μπανάνες να μεγαλώνουν. Κοιτάζουν προς τα κάτω στην αρχή, αλλά γυρίζουν και κοιτάνε προς τα πάνω, προς τον ήλιο. Οι μπανάνες μεγαλώνουν σε μεγάλα τσαμπιά όπως αυτά. Οι αγρότες κόβουν τις μπανάνες από τα φυτά πριν οριμάσουν. Αυτά τα μεγάλα τσαμπιά τα λένε χέρια. Βλέπετε γιατί τα λένε χέρια? Γιατί οι μπανάνες μοιάζουν με δάχτυλα. Οι πράσινες μπανάνες μπαίνουν σε κουτιά έτοιμες για το μεγάλο ταξίδι τους στη θάλασσα. Μέχρι να φτάσουν στα μαγαζιά ή στη λαϊκή είναι κίτρινες, ώριμες και έτοιμες για φάγωμα. Οι μπανάνες έχουν χοντρή φλούδα. Δεν μπορείς να φας τη φλούδα της μπανάνας. Οι περισσότεροι δεν τρώνε ούτε τη φλούδα του πορτοκαλιού. Μπορείς να φας τη φλούδα από κάποια φρούτα, αλλά πρέπει να τα πλύνεις πρώτα. Κανείς δεν τρώει τη φλούδα του ανανά. Έχει πολλά αγκάθια. Ω, σωστά. Δεν θα ήθελα να φάω τη φλούδα του ανανά, όμως μπορείτε να φάτε τη φλούδα των μήλων. Δεν είναι και άσχημη, έτσι? Ας δούμε τι έχει μέσα ένα μήλο. Ελάτε να δείτε. Τι λέτε γι' αυτό, τρώτε τα κουκούτσια? Όχι. Συνήθως δεν το τρώει κανείς, έτσι? Τρώμε μόνο το άσπρο. Το άσπρο, σωστά. Και τα κουκούτσια είναι οι σπόροι του μήλου. Κάποια φρούτα, όπως αυτό εδώ το ροδάκινο, έχουν ένα μεγάλο σπόρο. Είναι μια μεγάλη σκληρή πέτρα. Φαίνεται ωραίο και ζουμερό, έτσι? Άλλα φρούτα, όπως η φράουλα, έχουν πολύ μικρούς σπόρους παντού πάνω τους. Αυτούς τους τρώμε, ναι. Ναι, είναι πολύ νόστιμοι, έτσι? Αλλά ας μείνουμε στους άλλους σπόρους, γιατί μπορείτε να τους φυτέψετε σε μια γλάστρα. Μπορείτε να φυτέψετε τους σπόρους του μήλου ή του κερασιού εδώ μέσα, να βάλετε λίγο χώμα, να τα ποτίζετε καλά και να δείτε αν θα βγουν φύλλα. Ωραία, τι άλλο θα βάλουμε στη φρουτοσαλάτα? Θα βάλουμε στα φύλλα. Ναι. Εντάξει, τα ανακατεύουμε. Αυτά τα χρώματα είναι υπέροχα. Θέλω να τη δοκιμάσω. Και εγώ το ίδιο. Έξοχα! Κι εγώ κάποτε ήμουν κουκούτσι, ξέρετε, και από εκεί πήρα το όνομά μου. Δεν πιστεύω να έχεις σπόρους στη σακούλα σου, έτσι, κράντσι. Όχι, αλλά τα πατατάκια δεν είναι φρούτα, έτσι? Όχι, φυσικά και δεν είναι.
Είναι από λαχανικά. Λαχανικά! Αποκλείεται! Τα λαχανικά, καλέ μου κύριε, είναι μέρος ενός φυτού. Τα φυτά φυτρώνουν στο χώμα, όχι μέσα σε σακουλάκια. Ναι, καλέ μου φίλε, αλλά πριν τα πατατάκια μου μπουν στη σακούλα μου, φτιάχτηκαν από ένα πολύ γνωστό λαχανικό που το λένε πατάτα. Ε! Και αν το σκεφτείτε, οι πατάτες είναι πολύ όμορφα λαχανικά. Μπορείς να τις βράσεις, να τις λιώσεις, να τις ψήσεις και να τις τρίψεις. Με ψάρι φυσικά είναι πολύ νόστιμα τσίπς. Μπορείς να τις φας με κάρι ή αν βιάζεσαι μπορείς πάντα να έχεις μία σακούλα πατατάκια. Να μια πατάτα! Όλες βγάζουνε βολβούς, τις φυτεύεις στο χώμα και βγάζουνε πολλές ρίζες. Μετά από μερικές εβδομάδες στο χωράφι εμφανίζεται το φυτό της πατάτας. Μα πού είναι οι πατάτες? Μεγαλώνουν από κάτω. Μόλις πέσουν τα φύλλα και τα άνθη, είναι ώρα να βγάλεις τις πατάτες. Έρχονται οι νέες πατάτες, σύντομα θα είναι στα μαγαζιά. Μετά μπορείς να τις αγοράσεις, να τις τηγανίσεις, να τις βάλεις σε πίτα, να τις ψήσεις για ένα ωραίο κυριακάτικο φαγητό. Α, αυτό το πιάτο είναι καλό ή μπορείς να τις φας από σακούλα. Τόσοι τρόποι να τις φας, μπορεί να τις δαγκώσεις. Οι πατάτες είναι μια χτύπητη ομάδα. Δεν έχω δίκιο. Ναι! Κύριε μου, δεν μπορώ να σας πω πως όλοι πάμε. Φυσικά τώρα βλέπω ότι τα πατατάκια σας είναι μέλη της οικογένειας λαχανικών. Ναι, λυπούμαστε πάρα πολύ που ήμασταν να πέσει μαζί σου. Ω, δεν πειράζει. Ω, κοιτάξτε, διακρίνω και άλλες πατάτες στο μενού σας. Ο κύριος Χόγκροφ μας βοήθησε να φυτέψουμε πατάτες. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε, υπάρχουν και κάποια μωράκια εδώ. Βλέπετε τα μωράκια, ω, μη βιάζεστε. Να η πατάτα σπόρος. Την έβαλα στο χώμα πριν περίπου 3 μήνες και βγαίνουν μικρά βλαστάρια από αυτήν και μετά μεγαλώνουν μικρές πατάτες. Και μετά έχουμε μεγαλύτερες πατάτες. Όλες από αυτόν το μικρό σπόρο. Δεν είναι υπέροχο? Ω, κοιτάξτε πόσες πολλές. Υπέροχο, δεν είναι? Έχουμε ραπανάκια, μαρούλια και καρότα που φυτρώνουν στον κήπο μας. Είναι μικρό καρότο, έτσι. Δεν έχει μεγαλώσει ακόμα. Δεν χρειάζεται να έχουμε κήπο για λαχανικά. Μεγαλώνουν και μέσα. Ελάτε να σας δείξω. Το κάρδαμο είναι ένα άλλο λαχανικό που μεγαλώνει εύκολα. Μπορείτε να το κάνετε σαν το όνομά σας. Έφτιαξε ένα μεγάλο σίγμα για το σάρα σε αυτό το χαρτί κουζίνας. Το πρώτο που πρέπει να κάνω είναι να βρέξω το χαρτί και μετά να βάλω σπόρους από κάρδαμο. Και να τους έχετε καλά συσκευασμένους. Εντάξει. Και τώρα πρέπει να το βάλετε σε φωτεινό μέρος, σε ένα παράθυρο και να προσέχετε το χαρτί να είναι υγρό και εντάξει. Σε λίγες μέρες θα είναι έτσι γιατί μεγαλώνει πολύ γρήγορα. Και λέει... Κάρδαμο! Είναι νοστιμότατο στα σάντουιτς. Γι' αυτό βάλτε όλοι. Έχουμε σάντουιτς κάρδαμου και ραπανάκια και φρούτο σαλάτα. Αντίο! 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 Επιμέλεια, Γιώργος Πιτροπιαννάκης.